Νέα Δημοκρατίας ψέλησε κάτι για καραγκιοζηλίκια. Συμφωνώ απόλυτα με τον χαρακτηρισμό, μόνο που εδώ μετέχουν όλα τα κόμματα της δίθεν αντιπολίτευσης. Ακούμε 10 λεπτά τη Νέα Δημοκρατία να παριστάνει την αντιπολίτευση εκεί που πάει και ψηφίζει ό,τι φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που έχει γίνει ουρά του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα μας παριστάνουν ότι αντιπολιτεύονται. Σήμερα, εδώ στη Βουλή, έχει έρθει ένα από τα πιο προδοτικά, ανθεληνικά, καταστροφικά για την Ελλάδα μνημόνια. Το χειρότερο, ίσως χειρότερο ακόμα και από αυτά που έφερε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο. Σήμερα εκτελούνται στην κυριολεξία οι Έλληνες αγρότες. Εκτελούνται ο παραγωγικός ιστός της Ελλάδος. Εκτελούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όποιος είναι μέσα στην Ελλάδα σήμερα και παράγει κάτι και εργάζεται παραγωγικά, σήμερα δολοφονείται στην κυριολεξία. Θα φτάσουμε σε 2 χρόνια να μην υπάρχουν αγρότες στην Ελλάδα. Θα φτάσουμε σε 2 χρόνια όλες οι παραγωγικές μας δομές να έχουν καταστραφεί και δεν θα μιλάμε πλέον για μια Ελλάδα με Έλληνες, αλλά για μια Ελλάδα απικία λαθρομεταναστών. Μας έχετε βουλιάξει, τα νησιά μας έχουν βουλιάξει από λαθρομετανάστες. Αυτά είναι τα έργα και οι ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε 5 μήνες καταφέρατε να διώξετε τους Έλληνες από την Ελλάδα και να φέρετε εδώ πέρα να μας απικήσουν λαθρομετανάστες. Λέτε σήμερα ως επιχείρημα ότι δεν έχουμε γάλα, λέει, για τα παιδιά μας. Αν κλείσουν τα σύνορα, αν βγούμε από τη δραχμή, θα πεινάσουμε. Και τι μέτρα φέρνετε? Φέρνετε μέτρα ώστε να έρχεται το γάλα σε παγοκολόνες από τη Βουλγαρία. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. 0% παραγωγή η Ελλάδα, 0% αυτάρκεια η Ελλάδα, ούτως ώστε στο άμεσο μέλλον αυτό το ναι σε όλα που λέτε σήμερα να γίνει βίωμα και στο λαό και να μην μιλάει κανείς για την προδοσία σας, διότι έχει τόσες παραγράφους μέσα το σημερινό μνημόνιο περί φυσικού αερίου. Τι λέτε όμως για την παραγωγή φυσικού αερίου? Την παραγωγή φυσικού αερίου που θα μπορούσε να λύσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Δεν λέτε απολύτως τίποτα. Και υπογράφετε τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα ελέγχεται από τη Διεθνή Τοκογλυφία, το οποίο κυριολεκτικά τους φυσικούς πόρους της Ελλάδος θα τους δεσμεύσει ΕΣΑΗ, εις το διηνεκές. Και έτσι, σε λίγο καιρό, οι ξένοι τοκογλύφοι, που ως καλοί τοκογλύφοι σε στεγνώνουν από ρευστό, όπως έκαναν με τη χώρα μας, και στη συνέχεια σου αρπάζουν την περιουσία, θα έρθουν και θα πάρουν τα πάντα και θα είναι η ολική καταστροφή της Ελλάδος. Συνιστά προδοσία λοιπόν η σημερινή μνημονιακή πράξη, το σημερινό μνημονιακό νομοθέτημα, προδοσία ενός όχι, το οποίο βρωτοφώναξε ο ελληνικός λαός σε ένα δημοψήφισμα που ο λαός ψήφισε όχι και τελικά του βγήκε ναι, γιατί αυτός ήταν ο σχεδιασμός του Τσίπρα εξ αρχής, γιατί ο Τσίπρας έχει γίνει μέσα σε 5 μήνες χειρότερος από το Σαμαρά και το Βενιζέλο. Γιατί έχετε στην ουσία γίνει μεγαλύτερα λαμόγια από τους προηγούμενους, όπως ακριβώς τα λέμε είναι. Παραμύθια λέγατε στα κανάλια ότι θα χτυπηθεί το αφορολόγητο των βουλευτών. Δεν χτυπιέται το αφορολόγητο των βουλευτών. Φορολογούνται οι αγρότες, φορολογούνται οι επαγγελματίες, οι βουλευτές είναι στο απειρόβλητο. 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μοιράζονται τα κόμματα. Και από αυτά το κράτος δεν παίρνει πίσω τίποτα. Αντί να τα μοιράσει στις πολύτεκνες οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Μοιράζεται εκατομμύρια στα κόμματα την ώρα που μιλάτε για ανθρωπιστική κρίση. Γι' αυτό και λέμε πως είστε απατεώνες. Μισθούς και τα λοιπά, βουλευτικά προνόμια βεβαίως τα έβγαλε στη φορά η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή έκανε το καθήκον της και γι' αυτό τον λόγο βρισκόμαστε σε αυτόν τον αποκλεισμό σήμερα. Εσείς ως πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση έχετε αράξει στις υπουργιάρες σας, έχετε αρπάξει μια χαρά τους μισθούς και τα προνόμια σας και φορολογείτε αυτούς που έχουν ανάγκη και αυτούς που παράγουν. Για να μην παράγουν, για να είναι η Ελλάδα, ΕΣΑΗ, ένα προτεκτοράτο ξένων τοκογλύφων. Το σημερινό νομοθέτημα είναι ένα έκτρωμα στην κυριολεξία. Έχετε σχέδιο, αυτό φάνηκε προεκλογικά. Το είχε δηλώσει η Χρυσή Αυγή προεκλογικά ότι τα ταξιδάκια του Τσίπρα στη λίμνη του Κόμο, στο Τέξας, στο London School of Economics, τα ταξιδάκια αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι μια εργολαβία το σχέδιο καταστροφής της Ελλάδος που την έχετε αναλάβει και φάνηκε αυτό γιατί μέσα σε τόσους λίγους μήνες διαλύσατε την οικονομία, γεμίσατε τη χώρα με λαθρομετανάστες, έχετε στόχο να καταστρέψετε την Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή θα αντισταθεί με κάθε μέσο στο ξεπούλημα της πατρίδας μας. Ο κύριος Κατσότης έχει το λόγο για 4 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, στους